centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα. Και δεν μπορώ δηλαδή, έχουμε πια, υποτίθεται ότι έχουμε πια και μια εμπειρία ενός έτους μπροστά μας. Πίσω μας, μάλλον. Πάντως, επειδή το πρωί συνομίλησα με τον κύριο Σαββόπουλο, ακριβώς αυτό του έλεγα και αυτό ακριβώς αυτό του επισήμανα. Το γεγονός ότι γίνονται ανακοινώσεις και εκ των υστέρων και μάλιστα με αρκετή καθυστέρηση, η οποία δημιουργεί και σύγχυση, όπως είπατε κι εσείς, έρχονται και αυτά τα οποία πρέπει να έρθουν για να επιβεβαιώσουν αυτά τα οποία υπόθηκαν. Θύμισα λοιπόν στον κύριο Σαββόπουλο αυτό που είχατε πάθει πέρσι, κύριε Πανταζή. Όταν δηλαδή είχαν πει ότι ανοιχτά τα καταστήματα στην Καστοριά εκείνο το περίφημο Σάββατο και η αστυνομία, επειδή δεν είχε έρθει πάλι το ΦΕΚ, βγήκε για να σας κλείσει. Τώρα είναι το αντίθετο. Τώρα, άμα ανοίξετε, άμα ήσασταν ανοιχτά σήμερα, κύριε Πανταζή, δεν θα μπορούσε να έρθει η αστυνομία να σας κλείσει, γιατί ακριβώς δεν έχει βγει ακόμη το ΦΕΚ. Εντάξει, είναι δηλαδή Θεός φυλάξει. Τουλάχιστον εξ όσων βλέπω, κύριε Ανσούλη, γιατί είμαι στην αγορά, ναι. Δεν έχει ανοίξει κανένας συνάδελφος και αυτή είναι η αλήθεια. Το τηρείτε λοιπόν το μέτρο, δεν έχει ανοίξει κανείς. Ναι, νομίζω δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, κύριε Ανσούλη. Εξάλλου, ακόμα κι αν θέλουμε να διακινδυνεύσουμε κάτι, ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν, πέρα από τα θέματα υγιεινής και υγειονομικής ασφάλειας κτλ., ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πολύ μεγάλα πρόστιμα έτσι. Και με αυτή τη λογική τώρα σε τέτοιους καιρούς και με τέτοια πρόστιμα που υπάρχουν στην οικονομία. Τώρα να φτάσουμε και σε τέτοια κατάσταση, φανταστείτε τι έχει να γίνει. Να πούμε το εξής βέβαια, ότι δεν, είναι εντελώς κλειστά και επειδή έχουμε ερωτήματα εδώ, είναι με click away τουλάχιστον, ούτε click away. Είναι ούτε, αναστολή ούτε. Πλήρης. Και είναι κλειστά, θεόκλειστα. Επειδή έχω εδώ μπροστά στην οθόνη μου το ΦΕΚ από τις 3 Μαρτίου του 2021, ναι. Σε ό,τι έχει σχέση με το λιανεμπόριο, επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου για περιοχές σε επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, λιανεμπόριο, αναστολή λειτουργία σύμφωνα με την παράγραφο 3, που σημαίνει ότι τα πάντα είναι κλειστά. Ναι. Άρα λοιπόν, και το θέμα είναι ότι αφού δεν έχουμε ακόμα το ΦΕΚ, δεν ξέρουμε μέχρι πότε, ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας. Κύριε Πανταζή, είναι ένα πολύ καλό ερώτημα, κύριε Ανσούλη, το οποίο θα πρέπει να το μάθουμε όμως σύντομα. Ας ελπίσουμε ότι με βάση και αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί κατά κόρον από την κυβέρνηση για τους αρμόδιους και μάλιστα με την πανοκρουσία ότι από τις 29 του μηνός κατά κάποιο τρόπο θα χαλαρώσει η κατάσταση, ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτό το οποίο θα βιώσουμε θα είναι μόνο για μία εβδομάδα, για την επόμενη εβδομάδα. Και από τις 29 του μήνα, 29 Μαρτίου, δηλαδή την επόμενη Δευτέρα, τη μεθεπόμενη Δευτέρα μάλλον, θα ξαναμπούμε πάλι σε μια κανονικότητα, έστω με click away, έστω με click site. Έχουμε μια, μας έχει στείλει ο Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου του Άργους, κύριε Πανταζή, ο κύριος Σιώμου Κώστας Κοσμάς, μια δήλωση. Δυστυχώς για άλλη μια φορά τα μικρά καταστήματα που έχουν σχεδόν εξαντληθεί οικονομικά και έχουν ακουρελιαστεί η ψυχολογία των καταστηματαρχών πληρώνουν αστοχίες, ανεύθυνες συμπεριφορές, πειραματισμούς και ανικανότητα. Στην καλύτερη περίπτωση όσοι επιζήσουν ξεκινούν με τεράστια χρέη. Αυτά λέει και το Άργος. Καλά, είναι προφανές ότι τα προσυπογράφουμε, έτσι. Ναι. Και είναι ακόμη πιο προφανές ότι τα έχουμε πει έστω και με διαφορετική ορολογία, έστω και με διαφορετικό τρόπο όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Και πρέπει να σας πω ότι ακριβώς αυτά, επαναλαμβάνω, έστω και με διαφορετική ορολογία, τα είπα και χθες, γιατί όλο το απόγευμα χθες υπήρχε μια τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Οικονομικών. Θα έρθουμε και σε αυτό τώρα, ναι. Όλους τους φορείς από τη Δυτική Μακεδονία και ακριβώς αυτό επισήμανα, το γεγονός ότι αυτό το ανεξεκλείσε, από τη μια δημιουργεί 1000 προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς και από την άλλη δημιουργεί και έντονο εκνευρισμό για τον τρόπο με τον οποίο πλέον μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση έτσι όπως τη βιώνουμε. Ναι. Θα έρθουμε λοιπόν και σε αυτήν την τηλεδιάσκεψη που είχατε χθες, γιατί περιμένουν και οι συνάδελφοί σας το εξής, περιμένουν να τους πείτε τι ακριβώς έγινε χθες αυτήν την τηλεδιάσκεψη, μια και ουσιαστικά βρεθήκατε εκεί για να ζητήσετε τουλάχιστον ίση μεταχείριση με αυτά που ανακοίνωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης για την Κοζάνη, για την οποία μάλιστα υπάρχει εδώ. Θέλω να το βρω λίγο, μισό λεπτάκι, μου δίνετε μισό δευτερόλεπτο λίγο. Είχε το πρωί στο Open ένα τέτοιο ρεπορτάζ. Ναι, υπάρχει μια διευκρίνηση χθες από την. Να σου πω την αλήθεια, δεν το άκουσα, αλλά ναι.
Να το βρω λοιπόν. Υπάρχει ένα πρόβλημα που παρουσιάστηκε σε αυτές τις αιτήσεις που ξεκίνησαν εκεί. Και προσέξτε λίγο, μου αρέσουν και οι τίτλοι που βάζει καμιά φορά και η περιφέρεια. Σχετικά λέει με το πρόβλημα που ανέκυψε κατά την υποβολή αιτήσεων για την έκτακτη επιδότηση του λιανεμπορίου στη Δυτική Μακεδονία. Αυτό το πράγμα δηλαδή, γιατί το κάνουν? Για ποια Δυτική Μακεδονία? Σήμερα λέει το κείμενο, 12 η ώρα ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την έκτακτη επιδότηση των 3.000 ευρώ στις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου που επλήγησαν τον COVID-19 στη Δυτική Μακεδονία. Ποια Δυτική Μακεδονία? Υποψιάζομαι ότι επειδή υπάρχει και ένα συγκεκριμένο κομμάτι του νομού της Φλόρνας, η Δημοτική Ενότητα της Κέλλης. Ναι, γιατί πρέπει να γράφουν Δυτική Μακεδονία? Δυτική Αττική λέει και Δυτική Αττική. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Να τα ρωτήσετε στην περιφέρεια, μην τα ρωτάτε εμένα. Διαπιστώθηκε λοιπόν μια αδυναμία υποβολής, λέει, από επιχειρήσεις που έχουν έδρα σε οποιοδήποτε δήμο της ΠΕ Κοζάνης πλην του Δήμου Κοζάνης. Ο Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης άμεσα γνωστοποίησαν το πρόβλημα στο Υπουργείο και θα δοθεί λύση εντός της ημέρας. Γιατί μας βάζουν Δυτική Μακεδονία? Ποια Δυτική Μακεδονία παίρνει τριχίλιαρο? Η Κοζάνη παίρνει και η Κέλλη της Φλόρινας. Και καθέστε και τα ξεχάσουμε και τα ελληνικά που ξέρουμε. Να δούμε και πόσοι από την Κοζάνη θα το πάρουν, έτσι. Δεν το ξέρω αυτό. Μακάρι να το πάρει όλος ο κόσμος. Επαναλαμβάνω, δεν έχω κάτι με τον νόμο τους ανθρώπους. Μακάρι να το πάρουν όλοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά δεν είναι δυνατόν να λέμε Δυτική Μακεδονία. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εντάξει, όπως βλέπετε, ένας μήλος. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί πονάνε εδώ οι έμποροι. Πονάνε. Τα ακούνε αυτά και λέει ποια Δυτική Μακεδονία. Πονάνε σε όλη τη χώρα, κύριε Χατσούλη. Και έρχεται και ο κύριος Σταϊκούρας τεστ και σας το είπε σύμφωνα με πάντα πληροφορίες ότι δεν υπάρχει φραγκό. Ακριβώς έτσι. Και ότι σας είπε ότι όταν του είπατε μα ο Άδωνης έδωσε 45, σας είπε τραβάτε στον Άδωνη. Τώρα ποιος σας το είπε αυτά, κύριε Χατσούλη? Τα διαβάζω εδώ, τα διαβάζω. Τα διαβάζετε, καλά κάνετε και τα διαβάζετε γιατί. Έγιναν αυτά. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι. Τα είπαν. Έτσι. Μάλιστα. Έτσι είναι και φοβάμαι ότι στην ουσία πετάχτηκε το μπαλάκι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί είναι γεγονός ότι όλοι οι οποίοι συμμετείχαν είχαν τα παράπονά τους, είχαν τις απαιτήσεις τους εντός εισαγωγικών, αν θέλετε να το πούμε έτσι σχηματικά, είχαν τα αιτήματά τους, για να είμαστε πιο συγκεκριμένα, ναι, με την έκφρασή μας, και εμείς με μια επιστολή την οποία στείλαμε από νωρίς στον Υπουργό Οικονομικών και την οποία κοινοποιήσαμε σε όλους τους βουλευτές Δυτικής Μακεδονίας, σε όλους τους δημάρχους, σε όλους τους πρόεδρους των επιμελητηρίων κτλ. Για να έρθει σε γνώση τους το τι ζητάμε, είχαμε τα αιτήματά μας. Για κάποια από αυτά έδωσε απαντήσεις ο Υπουργός, για κάποια από αυτά δεν δόθηκαν απαντήσεις, αλλά η ουσία στο τέλος είναι αυτή την οποία είπατε. Ότι δεν θα πάρετε φράγκο. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Έτσι όπως έχει τι είπε, πώς το είπε, δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, είπε. Έτσι όπως έχει επικρατήσει ο όρος πλέον. Ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα μπορούμε να το υπογράψουμε και εμείς. Αλλά να μην υπάρχουν και αδικίες, αυτό θέλουμε εμείς επίσης. Ναι, αν ζητάμε πολλά, δεν ξέρω αν ζητάμε πολλά. Επειδή ένα από τα αιτήματα τα οποία καταθέσαμε χθες στον Υπουργό ήταν και η μετατροπή για τις μικρές και πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις της επιστρεπτείας προκαταβολής σε μη επιστρεπτεία. Και επειδή αυτό, τουλάχιστον αυτή την αίσθηση μου δημιουργήθηκε εκείνη τη στιγμή, φάνηκε παράξενο στον κύριο Υπουργό, προσπάθησα να το εξηγήσω ότι η επιστρεπτεία προκαταβολή πραγματικά ήταν ο μόνος τρόπος στήριξης για τις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις. Και αυτό για ποιο λόγο? Γιατί είναι σαφέστατο ότι δεν μπορούμε να πλησιάσουμε στις τράπεζες για να μπούμε σε αυτό το οποίο λέγεται τραπεζικός δανεισμός. Είναι επίσης σαφέστατο ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουν σχέση με το ΕΤΕΑΝ και με το ΤΕΠΗΧ. Και επίσης είναι σαφέστατο ότι οι όροι και οι προποθέσεις οι οποίες υπάρχουν για ένταξη σε προγράμματα ενίσχυσης, σαν αυτό το γνωστό το οποίο έτρεξε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιφέρειά μας, επίσης και σε αυτά τα προγράμματα, τα δεδομένα και οι προϋποθέσεις οι οποίες υπάρχουν είναι απαγορευτικά για τις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις. Άρα τι μας μένει? Μας μένει η επιστρεπτεία προκαταβολή, ναι, η οποία, ναι, στην ουσία είναι κατά το ίμιση ιδανικά. Έτσι. Και με αυτή τη λογική ζητήσαμε και τη μετατροπή της επιστρεπτείας σε μη επιστρεπτεία. Όμως νομίζω ότι ούτε και αυτό θα γίνει. Επομένως, ναι, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να σταθούμε στα πόδια μας, αν μη τι άλλο. Άρα λοιπόν με τη χθεσινή, για να το κλείσουμε γι' αυτό, έκλεισε κάθε περίπτωση χρηματοδότηση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο κ. Σαββόπουλος μας λέει ότι προσπαθούμε σαν περιφέρεια
Έχουμε τα ταμιακά από την, και θα μεταφέρουμε χρήματα. Πάντως, από... σας διακόπτω, σας διακόπτω, ναι. Επειδή τέθηκε θέμα, επειδή τέθηκε θέμα, ναι. Κατά κάποιον τρόπο ενίσχυσης του προϋπολογισμού για ένα καινούριο πρόγραμμα από, ναι. το Υπουργείο Οικονομικών, ναι. Και ακούστηκαν και νούμερα, αυτό το οποίο ακούστηκε ήταν γύρω στα 4 εκατομμύρια για να φτάσουμε σε ένα ποσό σε επίπεδο περιφέρειας γύρω στα 20-22. Αυτό είπε και ο Σαββόπουλος νωρίτερα, ναι. Έτσι, 15 από την περιφέρεια και να συμπληρώσουμε άλλα 5. Νομίζω, τουλάχιστον αυτό κατάλαβα εγώ, ότι η απάντηση του Υπουργού ήταν αρνητική. Α, δηλαδή με αυτό που είπε ο κ. Σαββόπουλος νωρίτερα, ότι θα πάρουμε από έναν κωδικό της περιφέρειας 15 εκατομμύρια συν 5 από τα ταμιακά του κράτους να φτάσουμε τα 20, ώστε να πάρουν επιχειρήσεις που δεν πήραν καμία ούτε από τα 40 εκατομμύρια ούτε από τις επιχειρήσεις με 10.000 έξοδα. Άρα λέτε ούτε και αυτό θα προχωρήσει. Ναι, επαναλαμβάνω, αυτή η αίσθηση μου δημιουργήθηκε, έτσι. Α, και μακάρι να κάνω λάθος. Μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή ούτε. Γιατί επαναλαμβάνω, αναφέρθηκε πριν από λίγο, πριν από εσάς ακριβώς, από τον κύριο Σαββόπουλος, μια καλή προοπτική ίσως να βρούμε λύση μέσα από αυτό το θέμα. Ότι είναι μια καλή προοπτική. Κανείς δεν λέει ότι δεν είναι, φυσικά. Έτσι, και ναι. Είναι προφανές ότι δεν πρέπει να σταματήσουν και οι προσπάθειες των ανθρώπων αυτών. Φυσικά. Των ανθρώπων της περιφέρειας για να μπορέσουν να πετύχουν κάτι τέτοιο. Αλλά... Το θέμα είναι κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα να εισακουστεί ένα τέτοιο αίτημα. Αλλά αυτό που καταλάβατε χθες με τον κύριο Σταϊκούρα, ότι και αυτό δεν θα γίνει. Όπως επίσης, επαναλαμβάνω πάλι αυτή η αίσθηση που δημιουργήθηκε, ότι επιστρεπτέα προκαταβολή νούμερο 7 και μετά τέλος. Βέβαια, με την προοπτική του ότι η επιστρεπτέα θα μπορέσει να ισχύσει μέσα στον Απρίλιο και με την προοπτική του ότι από τον Απρίλιο και μετά σιγά σιγά η οικονομία γενικότερα θα αρχίσει να μπαίνει σε μια κανονική ροή, ας το πούμε. Εντάξει, προφανώς έχει τη λογική του και αυτή η άποψη, έτσι. Και είναι προφανές, κύριε Ανσούλη, ότι αν δεν μπει η οικονομία σε μια ρότα για να μπορέσει να λειτουργήσει έστω και στα πολύ χαμηλά επίπεδα στα οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή, είναι προφανές ότι τα κενά τα οποία θα δημιουργούνται προφανώς θα υπάρχουν, προφανώς θα μεγαλώνουν, προφανώς τα αιτήματα θα προστίθενται το ένα πάνω στο άλλο. Άρα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Προσέξτε τώρα γιατί τι γίνεται. Προσέξτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μόλις μας έρχεται μια είδηση ότι επιτρέπονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις προς κομμωτήρια με τον κωδικό 6. Σε διευκρινήσεις λοιπόν, λέει, για την επαλειτουργία των κομμωτηρίων στις περιοχές επιδημιολογικού πεδίου πολύ αυξημένου κινδύνου, προχώρησε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σημειώνοντας ότι επιτρέπεται η διαδημοτική μετακίνηση κατόπιν ραντεβού με βεβαίωση τύπου Β, η αποστολή SMS το 13043 με την επιλογή 6. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, ότι μια απόφαση ανατρέπει την άλλη. Δηλαδή, μου λέτε τώρα ότι άμα θέλω να πάω να κουρευτώ στο Άργος, μπορώ να πάω, αυτό μου λέτε. Αυτό λέει αυτή τη στιγμή η απόφαση που έχει βγει, εντάξει, με βεβαίως τύπου Β, η αποστολή SMS το 13.033 και με επιλογή 6. Είναι αυτό που λέτε, η μια απόφαση ανατρέπει την άλλη. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Από Δευτέρα λοιπόν 22 Τρίτου στις περιοχές επιδημολογικού επίπεδου πολύ αυξημένου κινδύνου επαναλειτουργούν οι υπηρεσίες των κομμωτηρίων και περιποίηση άκρων. Επιτρέπεται η διαδημοτική μετακίνηση κατόπιν ραντεβού με βεβαίωση τύπου Β ή αποστολή, όπως είπαμε, με επιλογή 6. Το ξαναδιαβάζω. Άρα τους κλείνουν σήμερα και τους ξανοίγουν τη Δευτέρα και μάλιστα και με διαδημοτικές μετακινήσεις. Εντάξει, το ζητούμενο ξέρετε. Άρα λοιπόν, κυριολεκτικά μείνατε μόνοι σας, κύριε Πανταζή. Το ζητούμενο ξέρετε ποιο είναι. Είναι αυτό το οποίο αναφέρατε στην αρχή της κουβέντας. Ναι. Το γεγονός το ότι ανακοινώνονται μέτρα χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχες διευκρινήσεις, οι αντίστοιχες αποφάσεις. Το ΦΕΚ πρέπει να βγαίνει ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα. Εγώ θα έλεγα το ΦΕΚ πρέπει να έχει βγει προχθές και για ανακοίνωση να γίνει την Παρασκευή, έτσι. Ναι, ναι. Κρίμα. Κρίμα γιατί ταλαιπωρείται ένας ολόκληρος κόσμος και όλα αυτά έχω την αίσθηση, κύριε Πανταζή, ότι αντί να μας κάνουν ακόμη πιο προσεκτικούς, ακόμη πιο συνειδητοποιημένους, να μας τονώσουν την αυτοπεποίθηση και το κουράγιο μας να τα βγάλουμε πέρα, νομίζω ότι πετυχαίνουν ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή πετυχαίνουν να σκάνουν τα νεύρα κυριολεκτικά τσατάλια, να μας βγάλουν εκτός σε αυτού, να γράφουμε και εμείς οι ίδιοι πια τα μέτρα ή στο παλαιότερα των υποδημάτων μας και τελικά να πετυχαίνουμε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από τη στόχευση των μέτρων που είναι να συμμορφωθούμε κάποια στιγμή και να ξαναγυρίσουμε στη ζωή μας. Και πάντως, κύριε Ανσούλη, για να πάμε στο διατάφτα, σε όσες περιοχές υπήρχε βαθύ κόκκινο το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα, ίσχυε αυτό που σας είπα προηγουμένως.
κλειστά τα πάντα. Μέχρι σε ελεύσεως του καινούργιου ΦΕΚ. Και ας ελπίσουμε ότι θα έρθει σήμερα και δεν θα έρθει τη Δευτέρα. Πάντως και εσείς το αναζητείτε και η αντιπεριφέρεια το αναζητά και εμείς το αναζητούμε. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει βγει ΦΕΚ. Ελπίζω μήπως μέχρι το τέλος εκπομπής σήμερα τις 12 να έχω κάποιο καινούριο νέο να εντάξει, δούμε. Ας το ελπίσουμε. Ας το ελπίσουμε πραγματικά. Αλλά τέλος πάντων το επαναλαμβάνω, αν ισχύουν, αν δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα τόσο δραματικά, καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω έτσι. Προφανώς ισχύουν αυτά τα οποία ίσχυαν για τις περιοχές με βαθύ κόκκινο έτσι όπως είχαν αποτυπωθεί στο προηγούμενο ΦΕΚ. Που σημαίνει ότι για το δικό μας το κομμάτι τουλάχιστον πρέπει να παραμένουμε κλειστά. Περιμένετε, μην έχουμε καμιά έκπληξη. Περιμένετε. Εντάξει. Μακάρι να είναι έκπληξη. Περιμένετε. Προς τη θετική κατεύθυνση. Περιμένετε, μην είστε μόνο για σήμερα κι εσείς. Περιμένετε. Λοιπόν, θα δούμε. Κύριε Πανταζή, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά, κύριε Ρασούλη. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Κάτι νεότερο, τα ξαναλέμε. Καλημέρα. centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.